ο οποίος και θα απαντήσει σε οποιασδήποτε ερωτήσεις ή θέλουν τεθεί κατά τη διαδικασία. Εμένα θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού που σήμερα κατατίθεται. Ως γνωστό, η σημερινή Δημοτική Αρχή ανέλαβε τα καθήκοντά της το Σεπτέμβρη του τρέχοντος έτους. Το σχέδιο όμως του, δηλαδή 4 μήνες πριν λήξει το έτος. Το σχέδιο όμως του προϋπολογισμού, η κατάκτηση μόνο του σχεδίου του προϋπολογισμού είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα, προκειμένου να τηρηθούν ορισμένες προθεσμίες θεσμοθετημένων διαδικασιών. Παραδειγματικά μπορώ να αναφέρω ότι όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Δημοτική Αρχή, η διαδικασία της διαβούλευσης είχε ήδη περαιωθεί προπόλου. Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι η συμμετοχή της σημερινής Δημοτικής Αρχής στην διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού, αυτού που κατατέθηκε σήμερα, είχε περιορισμένη έκταση, περιορισμένο χαρακτήρα. Εμπολής ο προϋπολογισμός αυτός καταρτίστηκε τεχνοκρατικά από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλινίου. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, με όποιες παρεμβάσεις ήθελε αποφασίσει προκειμένου ο προϋπολογισμός να αποκριθεί στο πρόγραμμά της, θα πραγματοποιηθούν με διαμορφώσεις του προϋπολογισμού κατά το έτος 2020 και μάλιστα στο πρώτο στάδιο, στην αρχή του έτους. Όσον αφορά το τρέχον έτος, το υπόλοιπο δηλαδή του τρέχοντος έτους, η Δημοτική Αρχή η σημερινή προσπάθησε μέσα στα πλαίσια του εφικτού να κάνει κάποιες παρεμβάσεις, με αναμορφώσεις, όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσα να πω, την ενίσχυση απόρων φοιτητών και την ενίσχυση απόρων νέων μητέρων. Χαρακτηριστικά τώρα του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε ακολουθώντας η υπηρεσία η οικονομική του Δήμου κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και λοιπές οδηγίες. Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ως προς τα χαρακτηριστικά αυτού του προϋπολογισμού είναι η ρεαλιστικότητα. Ελήφθησαν για τα ποσά εσόδων του προϋπολογισμού, ελήφθησαν υπόψη τα αντίστοιχα ποσά, τα εισπραχθέντα πραγματικά ποσά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018 σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα πάλι εισπραχθέντα ποσά του πρώτου εξαμήνου του 2019. Εδώ να σημειώσω ότι με βάση στοιχεία των εισπραχθέντων ποσών του πρώτου εξαμήνου του 2019 θα μπορούσαν τα έσοδα του προϋπολογισμού αυτού που κουβεντιάζουμε σήμερα να ήταν υψημένα κατά 200.000 περίπου ευρώ. Δεν έγινε όμως αυτό, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να διασφαλιστεί έτσι περισσότερο η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού. Προτιμήθηκε, εάν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις, να γίνει η ένταξη αυτών των ποσών στον προϋπολογισμό με αναμορφώσεις εντός του 2020. Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι η ρεαλιστικότητα αυτού του προϋπολογισμού εγγύζει το 100%. Προς εσόδων εγγύζει το 100%. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να χαρακτήριζε τον προϋπολογισμό είναι ότι διαθέτει και επενδυτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Καθώς περιλαμβάνει εγγραφές, όπως παραδείγματος χάρη η ανάθεση μελέτης για την αντιμετώπιση αυτού του δυσεπίλητου διαχρονικού προβλήματος των οβρίων υδάτων του κέντρου της πόλης μας, όπως παραδείγματος χάρη η ανάθεση μελέτης για την εκμετάλλευση επιτέλους των γερματικών πηγών που καθυστερεί αρκετά χρόνια για διάφορους λόγους. Ενώ η επίλυση αυτού του προβλήματος θα είχε πολύ μεγάλη επίδραση στην τοπική οικονομία και στον επηρεασμό της μάστιγκος της ανεργίας, όπως παραδείγματος χάρη η εγγραφή της αγοράς ακινήτου για τη στέγαση
της Σχολής Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού, όπως αγορά μηχανημάτων, οχημάτων για έργα, όπως αγορά απορριμματοφόρων για την καθαριότητα της πόλης, όπως για την προβολή της Καλλίνου κλπ. Επίσης, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός έχει και στοιχεία, έχει πρόσωπο κοινωνικό, έχει πρόσωπο ανθρωπιστικό, έχει πρόσωπο πολιτιστικό. Υπάρχουν σχετικές επαφές, όπως είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές, αναβάθμιση των παιδικών χαρών, όπως έχει μέσα εκδηλώσεις, όπως έχει παροχή για συσίτια απόρων δημοτών, όπως έχει παροχή σε εργαζομένους στο ΕΚΑΒ κλπ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, με όλα αυτά, θέλω να πω ότι έχετε στα χέρια σας ένα προϋπολογισμό, ο οποίος διαθέτει όλα τα προαπαιτούμενα. Μέσα βέβαια στα πλαίσια των δυνατοτήτων εποχιακά αυτού του συγκυριακά που δίνουν καλυμνίων σε αυτή την περίοδο. Θα έλεγα λοιπόν, θα υποβάλω μια θερμή παράκληση. Έχετε λοιπόν αυτόν τον προϋπολογισμό να κρίνετε και να αποφασίσετε. Σε αυτή τη διαδικασία θα παρακαλούσα θερμά να επιδείξετε καλή πρόθεση και συνεργητική διάθεση. Βέβαια είναι γεγονός ότι ο καθένας μας μπορεί να έχει διαφορετικές επιλογές, μπορεί ο καθένας μας να έχει διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στα διάφορα θέματα και πράγματα. Όμως θα παρακαλούσα όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να αναλογιστούν και να έρθουν στη θέση της Δημοτικής Αρχής. Κάθε μία από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης να σκεφτεί ότι μπορεί να ήταν εκείνη στη θέση της Δημοτικής Αρχής και έφεραν εκείνη προϋπολογισμό προς ψήφιση. Και θέτω μερικά ερωτήματα, παραδείγματος χάρη, έστω ρητορικά. Παραδείγματος χάρη, στον προϋπολογισμό αυτό που θα φέρνατε θα ήταν γραμμένοι, θα υπήρχε για μελέτη για τα όμβρια ύδατα. Πιστεύω ναι. Είναι ένα δυσεπίλητο χρόνιο πρόβλημα. Σίγουρα θα το είχατε. Γιατί να μην ψηφιστεί που υπάρχει σε αυτόν τον τωρινό προϋπολογισμό σήμερα. Γιατί θα έπρεπε να περιμένουμε 4 χρόνια εάν η παράταξη αυτή για να γίνει δημοτική αρχή, αν γίνει οποιαδήποτε παράταξη, για να το φέρει στο δικό της προϋπολογισμό. Θα είχατε γραμμένη μέσα μελέτη, παραδείγματος χάρη, για την εκμετάλλευση των θερμοπηγών μας. Και βέβαια ναι, γιατί είναι τόσο ωφέλιμη αυτή από θέμα επένδυσης και ανάπτυξης. Γιατί λοιπόν να μην ψηφιστεί αυτή η εγγραφή σε αυτόν τον προϋπολογισμό τώρα, εδώ και τώρα. Θα είχατε γραμμένη, παραδείγματος χάρη, θα υπήρχε η εγγραφή αγοράς του κατάλληλου κτηρίου για τη στέγαση της σχολής Ναυτικού και βέβαια θα την είχατε. Ήδη την έχετε ψηφίσει ομόφωνα ως σκοπιμότητα. Γιατί να μην ψηφιστεί και μέσα στον προϋπολογισμό που καταρτίζεται σήμερα. Θα μπορούσα να υποβάλω 10-20 ακόμα παρόμοια ερωτήματα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, κλείνω σε λίγο. Θέλω να πω ότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει σε κάποια στιγμή, πρέπει κάποτε να αλλάξουμε ή μάλλον προς το ορθότερο να απαλλαγούμε τελείως από αυτή την οτροπία που έχει διαμορφωθεί σε βάθος χρόνου δεκαετιών. Αυτή την οτροπία που έχει πληρώσει μέχρι σήμερα πολύ ακριβά η Κάλυμνος, αυτή την οτροπία ασφαλώς αναφέρομαι στην οτροπία που επικρατεί στον τρόπο με τον οποίο όλοι εμείς πολιτευόμαστε, αντιπολιτευόμαστε και όλα αυτά τα σχετικά. Λέω λοιπόν ότι μήπως ήρθε η ώρα, μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε επιτέλους αυτή τη σελίδα, ούτως ώστε με μια συνένεση στον ύψιστο δυνατών βαθμών να γίνουν στην Κάλυμνο πράγματα τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Όχι επειδή μια δημοτική αρχή ή όποιοι τη στηρίζουν πραγματοποιούν που σίγουρα θα προσπαθήσουν να τα πραγματοποιήσουν, αλλά επειδή σύστρωμα το Δημοτικό Συμβούλιο το θέλει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ότι σύστρωμες ομού όλες οι δημοτικές παρατάξεις το επιθυμούν και θέλουν να το πράξουν. Και όλα αυτά που θα προκύψουν. Και σίγουρα όλοι ξέρουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα πάντοτε είναι θετικά. Θα ανήκουν σε όλους και όχι μόνο σε μια δημοτική αρχή και όποιοι τη στηρίζουν. Θα έλεγα λοιπόν μια τελευταία παράκληση και παρένθεση.
πες το έτσι, όλοι μαζί απόψε, θέλω παρακαλώ, αν μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Όλοι μαζί να κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Για το καλό της Καλύμνου, για το καλό του Καλυμνίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το παρατηρητήριο είναι διτό. Έχει την καλή του πλευρά όσον αφορά την προστασία και εκείνο τον υπερφύαλο και φουσκωμένο προϋπολογισμό που κατέθεταν οι Δήμοι στο παρελθόν, όμως εδώ να ξέρετε ότι και με τους μνημονιακούς νόμους όχι μόνο έχει περιοριστεί η ανεξαρτησία της όποιας ελληνικής κυβέρνησης, αλλά έχει καταργηθεί εντελώς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και η αυτονομία των Δήμων. Ήμασταν σε νηπιακή ηλικία ως τοπική αυτοδιοίκηση και τώρα έχουμε βρεθεί σε βρεφική. Διότι, συνάδελφοι, μπαίνει το παρατηρητήριο και επιποινεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών όλων ημών των παραβατών, εάν ψηφίσουμε τις πολιτικές κατευθύνσεις που θέλει ο τόπος μας, τιμωρητικά. Και δεν μπαίνει μόνο τιμωρητικά, μπαίνει και στον έλεγχο νομιμότητας καλός, αλλά μας καταργεί ουσιαστικά διότι ισχωρεί και στον έλεγχο σκοπιμότητας. Και αυτό είναι απαράδεκτο για αιρετό όργανο όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο να μας εφελείται τέτοιου είδους, είναι και ο λόγος ύπαρξής μας εξάλλου. Άρα είμαστε εντελώς εξαρτημένοι από τους μνημονιακούς νόμους και το παρατηρητήριο. Όσον αφορά τώρα το πολιτικό κομμάτι, κύριε Αντιδήμαρχε, εγώ σας χάρηκα αγορεύοντας, σας χάρηκα διαφωνώντας. Διότι, όσο είπατε στην αρχή, θα μπορούσα να μην έλεγα τίποτα. Θα έλεγα συμφωνώ μαζί σας όταν είπατε ότι ο προϋπολογισμός έχει περιορισμένο χαρακτήρα, είπατε ότι είναι κατετισμένος σε τεχνοκρατικό επίπεδο από την υπηρεσία, διότι έτσι γίνεται στους πρώτους προϋπολογισμούς και εκεί θα σταματούσαμε. Θα λέμε καλώς και σταματάμε. Η ανάλυση όμως στην οποία μπήκατε, εκεί μας βρίσκει διαφωνούμε, αν και καθήμενοι ορθώς οριζοντίως και καθέτως που λένε διαφωνούμε, διότι μιλήσατε ότι εξάλλου εσύ ξέρετε πολύ καλά ότι ο προϋπολογισμός εμπεριέχει πραγματικά, σε εισαγωγικά ημί, μετρήσιμα στοιχεία με συγκεκριμένη αποτελεσματικότητα την οποία θα τη δούμε εκ των υστέρων. Μιλήσετε λοιπόν για ρεαλισμό, για ανάπτυξη και έρχομαι και λέω λοιπόν, ένας καλός προϋπολογισμός, άσχετα αν μπορείτε τώρα ή όχι, έχω όμως την πολυτέλεια ως αντιπολίτευση να τα πω, διότι δεν έχω το άγχος κύριε Δημαρχέ, ότι ένας προϋπολογισμός, όπως και να είναι, έστω και για γραφειοκρατικούς λόγους, πρέπει να περάσει. Δεν την έχω αυτή το άγχος. Οπότε μπορώ λοιπόν να μιλήσω ελεύθερα και να πω ότι ένας προϋπολογισμός πρέπει να εξασφαλίζει τις υποδομές, την κατεύθυνση, τουλάχιστον την οικονομική, το οικονομικό μοντέλο, την ανάπτυξη μιας κοινωνίας, το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη. Να εξασφαλίζει υποδομές, να εξασφαλίζει τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τις κοινωνικές παροχές, το περιβάλλον και μια σειρά άλλα θέματα. Και σας λέω, στον προϋπολογισμό όπως τον έχετε καταθέσει, όταν μιλάμε για πολιτισμό, αθλητισμό, κοινωνική πολιτική και τα έξοδα τα λειτουργικά στον πολιτισμό, αθλητισμό είναι 766.000, έχουμε επενδυτικές δαπάνες πρόβλεψη για 8.000. Ή στο πράσινο, όταν έχουμε έξοδα χρήσης 328.000, έχουμε πρόβλεψη για επενδυτικές δαπάνες 5.000. Με αυτά τα δύο παραδείγματα θέλω να δείξω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για κατεύθυνση ανάπτυξης. Αλήθεια. Μια
μιας και μιλήσετε για ρεαλισμό. Μέσα από αυτόν τον πρωτοπολογισμό, συνάδελφο, που όλοι τον έχετε διαβάσει, βλέπετε με ρεαλισμό την αντιμετώπιση της καθημερινότητας των Καλλινίων. Βλέπετε πραγματικά ότι εκπληρείται το αυτονόητο που περιμένει ο λαός. Ή μέσα από την αλληλεγγύη βλέπετε εκείνες όλες τις κοινωνικές δράσεις που ο Δήμος θα είναι αλληλέγγυος προς τους πολίτες του. Ή βλέπετε εχθές, παρένθεση, στο επίπεδο του ο Δήμος να είναι αλληλέγγυος, καταθέσαμε μια πρόταση για το υπερπλεώνασμα των ανταποδοτικών τελών και έγινε ο χαμός. Βλέπετε όντως ότι αυτός ο προϋπολογισμός ενισχύει την πολιτισμικότητα αυτού του λαού όσον αφορά τα παραδοσιακά δρόμενα, τις διάφορες πολιτιστικές δράσεις ή μήπως επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες κτλ. Κτλ. Το δε και στις τρεις λέξεις που αναφέρεται ανάπτυξη, ανάπτυξη, κύριοι συνάδελφοι, κρίνεται από τι έσοδα θα διαθέσει κανείς για αυτό το σκοπό. Πού είναι λοιπόν τα μεγάλα εκείνα έσοδα που πρέπει να έχει ένας προϋπολογισμός, τα οποία προέρχονται όχι από τις σάρκες μας, αλλά από τα διάφορα προγράμματα τα οποία κυκλοφορούν, είτε ο Horizon είναι αυτό, είτε να είναι τα FAPLOS, είτε τα ESPA, είτε χιλιάδιο προγράμματα. Πού είναι όλα αυτά, για να πούμε όντως υπάρχει κατεύθυνση. Και μιλήσατε λοιπόν και είπατε ότι 100% ο προϋπολογισμός είναι εντάξει, λόγω των εσόδων. Έρχομαι λοιπόν στο σκέλος των εσόδων και στο 100%. Κύριοι συνάδελφοι, τα έσοδα του προϋπολογισμού ξέρετε πόσα είναι? 14 εκατομμύρια περίπου. Αυτό είναι το 100%. Να δούμε λοιπόν την πολιτική κατεύθυνση και όχι την τεχνοκρατική, στα 14 εκατομμύρια. Από τα 14 εκατομμύρια, τα 5.300 περίπου είναι τακτικά έσοδα. Δηλαδή, από τον προϋπολογισμό, το 37,44% του προϋπολογισμού, και τώρα να πέσουμε να κοιμηθούμε, αυτά τα λεφτά θα έρθουν. Γιατί είναι τακτικά έσοδα. Τελεία. Δεν κάνει κανείς καμία παρέμβαση. Δεύτερο. Από τις εισπράξεις, από δάνεια και απαιτήσεις από προηγούμενα οικονομικά έτη, 3 περίπου εκατομμύρια. Και ρωτώ, αυτά είναι τα έσοδα που θα έχει ο Δήμος όταν πρώτος και καλύτερος καμένος είναι ο κύριος Δήμαρχος? Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πίκο, εδώ μέσα, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι τα καταλογιστέα? Όχι. Τα καταλογιστέα. Συγγνώμη, γιατί πού είμαστε τώρα? Είμαστε στα 3 εκατομμύρια. 3,76. Δεν είναι τα 2,800 περίπου τα καταλογιστέα? Είναι. Σας διαβάζω. Είναι. Σας λέω είναι. Αυτή θα είναι η ανάπτυξη. Και κακώς βρίσκονται εδώ. Όποιος και αν τα έφερε, κύριε Δήμαρχε. Και δεν παίρνω στην ανάλυση, διότι με ακούτε πολλές φορές να μιλάω εδώ και να λέμε κάποιες δαπάνες. Δεν ψηφίζομαι, είπα στον κύριο Αντιδήμαρχο, τον οποίο σέβομαι κάποια πράγματα. Και λέω δεν ψηφίζω, γιατί κάνει και η γούνα μας και δεν εμπιστεύουμε τη διαχείριση, όχι τη σκοπιμότητα. Διότι καταλογίστηκαν και τρέχουν δημοτικοί σύμβουλοι χωρίς να φταίνει σε τίποτα. Λοιπόν, άρα αυτό εδώ το ποσό, σας είπα προηγουμένως για τα τακτικά έσοδα το 37%. Τα καταλογιστέα αποτελούν το 21,67% του προϋπολογισμού. Αθρίζεται. Πάμε στο χρηματικό υπόλοιπο. Κύριε συνάδελφοι, έχει χρηματικό υπόλοιπο 1.972.
Και σας λέω ότι αυτό δεν αποτελεί πολιτική. Το χρηματικό υπόλοιπο δεν αποδυσαυρίζεται για μας, επενδύεται και επιστρέφει στο λαό. Αυτή είναι η δική μας άποψη και αυτή θα ήταν η δική μας πολιτική. Προτιμάμε να έχουμε μηδενικό χρηματικό υπόλοιπο παρά να στερήσουν από το λαό τα οποιαδήποτε προγράμματα. Και θα υπόλοιπα, αν χρειαστεί, θα δευτερολογήσω. Σας λέω ότι οι αναγκαιότητες είναι τέτοιες που μπορεί να δείξουμε κατανόηση. Δεν μπορούμε όμως εμείς σε καμία περίπτωση ως παράταξη να συνενέσουμε στις έννοιες ρεαλισμός, αναπτυξιακός, ανταποδοτικός, κοινωνικός και όλα αυτά. Εκ των πραγμάτων λοιπόν και με όλη την πολυτέλεια που έχει ένας αντιπολιτευόμενος, σας λέω ότι τον προϋπολογισμό τον καταψηφίζουμε. Είναι ίσως η μέρα που συζητιέται το πιο ουσιαστικό κομμάτι για την καθημερινότητα του Δήμου για το επόμενο οικονομικό έτος, αλλά αυτό δεν γίνεται εξεκομμένο από το σύνολο των πολιτικών εξελίξεων. Ξέρετε, μάλλον γνωρίζετε όσο και εγώ, ότι η μάχη των δημοτικών εκλογών και των περιφερειακών εκλογών δόθηκε με το σύνθημα «Περισσότερη δημοκρατία στους Δήμους» από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την μετέπειτα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «Μεγαλύτερη ευελιξία στους Δήμους». Έτσι το είπε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω σε αυτό λοιπόν πατώντας, επί της ουσίας η συζήτηση που σήμερα διεξάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού μας, όπως και σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο τυπική. Γιατί τις ουσιαστικές αρμοδιότητες τις έχει αναποθέσει σε μια-δυο επιτροπές του Δήμου που αυτές αποφασίζουν για το σύνολο των δεδομένων, για το σύνολο των πραγμάτων τα οποία θα υλοποιηθούν για το νησί. Λέω λοιπόν ότι πέραν το ότι είναι τυπική, είναι και ουσιαστική. Γιατί ουσιαστική ακριβώς γιατί αναδεικνύει την ευελιξία κατά τον τρόπο με τον οποίο σήμερα διαμορφώνεται η κανονικότητα των Δήμων, δηλαδή μια ευελιξία η οποία λέει ότι οποιαδήποτε άρνηση, καταψήφιση, επειδή ακριβώς πρέπει να συνοδεύεται με αιτιολόγηση, αν δεν συνοδεύεται από αυτή, θεωρείται άκυρη και αυτή με τη σειρά της και είναι σαν να μην έχει τοποθετηθεί. Έρχομαι λοιπόν στην ουσία του πράγματος, στο γεγονός ότι είναι μια διαδικασία που υλοποιείται όλα τα προηγούμενα χρόνια, ξεκινώντας από τον Καποδίστρια 1 και φτάνοντας σήμερα στον Κλισθένη, και δεν είναι τυχαία η σύμφιση των Δήμων με τον χαρακτήρα ανώνυμες εταιρείες. Έρχονται επί της ουσίας να θεμελιώσουν, να λειτουργήσουν με γνώμονα την κεντρική κατεύθυνση του κράτους, η οποία λέει ότι το 86% πρέπει να αποδίδεται στους Δήμους από τις ίδιες τις επιβολές της τοπικής φορολογίας ή άλλων έμεσων φόρων και μόλις το 14% να είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό που έτσι κι αλλιώς κι αυτός με τη σειρά του, αν έχετε προσέξει και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, προβλέπει επιπλέον αύξηση των εσόδων από τη φορολογία άμεσους και έμεσους φόρους κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται δηλαδή με άλλα λόγια ακόμα πιο δυναμικά αυτό που λένε η ευελιξία των Δήμων με κατεύθυνση στο να λειτουργήσουν πραγματικά με τους όρους της επιχειρηματικότητας και των ανωνύμων εταιριών. Για να είναι λοιπόν πιο συγκεκριμένη και αυξημένη η αρμοδιότητα αυτή των Δήμων, προβλέπεται μέσα στο προσχέδιο το οποίο έχει ψηφιστεί και θα υλοποιηθεί από το επόμενο χρονικό διάστημα ότι ακόμα και ο ετήσιος προγραμματισμός των προσλήψεων για τους Δήμους θα πρέπει, και αυτό το λέω για να αιτιολογήσω και να υπερεπιχειρηματολογήσω πάνω στο ζήτημα του ρόλου που έρχεται σήμερα να παίξει το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο προγραμματισμός ακόμα και των προσλήψεων θα πρέπει να περνάει από την Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων διευκολύνσεις στους μεγαλοφυλέτες σε αντίθεση με τους μικροφυλέτες. Προβλέπει διευκολύνσεις για οφυλέτες που χρωστούν στους Δήμους και το ίδιο το κεντρικό κράτος
πάνω από 150.000 ευρώ και ταυτόχρονα προβλέπεται ακόμα και σε αυτούς τους ίδιους η παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού των Δήμων και επιβολή αντιτίμων για κάθε είδους δημοτικής παροχής. Είναι αυτό που με έναν άλλο τρόπο χθες κουβεντιάζαμε στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ακριβώς οι Δήμοι, και εδώ αν θέλετε μπορούμε να ασκήσουμε συνολική κριτική και στις υπόλοιπες παρατάξεις που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού μας, ότι κανένας δεν έχει τοποθετηθεί πάνω σε ένα ουσιαστικό ζήτημα που είναι η ίσπραξη του ένφια από τους Δήμους, ως μέσο δηλαδή για την διαμόρφωση των προϋπολογισμών των Δήμων. Και εμείς ρωτάμε, ποιος προϋπολογισμός και ποιο τεχνικό πρόγραμμα με τη βούλα του Υπουργείου των Εσωτερικών που αυτό καθορίζει τους όρους λειτουργίας του οικονομικού παρατηρητηρίου θα βάλει προτεραιότητα τις ανάγκες για σύγχρονα σχολεία, τις ανάγκες για έργα αντιπλημμυρικά και αντισεισμικής θωράκισης, για έργα στο νερό, στην ενέργεια, στην υγεία, στην παιδεία με τη μορφή του δημόσιου και δωρεάν αγαθού και όχι με τη μορφή του εμπορεύματος. Αν δείτε, χαρακτηριστικό αυτού που λέω, είναι στα έσοδα του Δήμου μας ότι προβλέπεται έσοδο, δεν έχω σημειώσει τον κωδικό, από τη φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος που έρχονται σήμερα να παίξουν οι Δήμοι. Ποια τύχη άραγε θα έχουν οι λαϊκές ανάγκες στα οικονομικά 1,2. 1,608, τα οποία θα επιστρέψουμε, δεν είναι ίσως θα επιστρέψουμε, απλά εντάξει. Όχι, 11,33%. Παρακαλώ, ηρεμήστε, δεν έχετε καμία δουλειά, βέβαια. Ποια τύχη λοιπόν θα έχουν οι λαϊκές ανάγκες στα οικονομικά παρατηρητήρια των ΟΤΑ και μπροστά στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων που και εδώ στο νησί μας κλείνουν το μάτι και μάλιστα με τη λογική και το κουκούλωμα και την προκάλυψη της δίθεν εξέλιξης, της δίθεν ανάπτυξης, μία ανάπτυξη όμως που δεν υπηρετεί τα πλατιά λαϊκά συμφέροντα. Μία ανάπτυξη η οποία έρχεται να πατήσει πάνω στα αποκαΐρια της καπιταλιστικής κρίσης. Και επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε με το βραχά της ανεργίας, αυτό θα είναι μια ανάπτυξη με μισθούς πείνας, με μισθούς των 600 και των 500 ευρώ. Σε ποιον προϋπολογισμό λοιπόν του Δήμου μας θα πρέπει κανείς να συμφωνήσει όταν μέσα σε αυτόν εμπεριέχονται όλοι οι κανόνες από τον Καποδίστρια μέχρι τον Κλισθένη, ότι οι Δήμοι πρέπει να αντλούν κατευθύνσεις και να αντλούν τα ποσά τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους από τις τσέπες των δημοτών τους, στη λογική της ανταποδοτικότητας όπως είπαμε και πιο πάνω, και έτσι η κρατική χρηματοδότηση να ξεπέφτει σε απλή ή σε συμπληρωματική ενίσχυση, μόνο και μόνο για όσα χρειάζονται για να εξυπηρετούνται οι προϋπολογισμοί των Δήμων. Ένα από αυτά τα έσοδα θα είναι και ο ένφια, όπως είπαμε και προηγούμενα. Καμία λοιπόν φιλολαϊκή πολιτική δεν μπορεί να ασκηθεί με έναν τέτοιο προϋπολογισμό. Με έναν προϋπολογισμό που αν θέλετε παίρνετε σαν παράδειγμα μία σειρά άλλων Δήμων, όπως είναι ο Δήμος της Πάτρας, επειδή ακριβώς ήθελε την ίδια την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών του, προκαλούσε λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού και όχι με έναν στερεότυπο τρόπο όπως είναι η διαβούλευση, η οποία αναφέρεται και απευθύνεται σε αυτούς τους οποίους μπορούν να το κάνουν, και εμάς η γνώμη μας είναι ότι σε αυτό το κομμάτι που αφορά την οικονομική ζωή του τόπου αυτός που καλύτερα μπορεί να απαντήσει από τον καθένα είναι ο άνθρωπος του μεροκάματου, ο άνθρωπος του μόχθου και της καθημερινής δουλειάς. Κατά συνέπεια, και επειδή θα μπορούσαμε να πούμε μία σειρά από παρατηρήσεις πάνω στον προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, σε ό,τι αφορά τα πολιτισμικά και πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας, εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση καταψηφίζουμε στο σύνολό του τον προϋπολογισμό με τις παρατηρήσεις τις οποίες έχουμε κάνει ότι ακριβώς είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος απαντάει στον κεντρικό κρατικό προϋπολογισμό και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και λαϊκές, στις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες του λαού. Ευχαριστώ. Πραγματικά, αν θέλουμε να κάνουμε μια αυστηρή κριτική
σε έναν προϋπολογισμό και μάλιστα από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι εύκολο. Είναι εύκολο γιατί πράγματι γνωρίζοντας βέβαια καθ' όλη την περίοδο τα πράγματα καθώς ο προϋπολογισμός αυτός κατά ένα μέρος μεγάλο συντάχθηκε από εμάς και ήρθε στη συνέχεια μετά και από την διαβούλευση και ήρθε στην συνέχεια να προσθεθεί η όποια πρόταση της σημερινής δημοτικής αρχής. Σίγουρα ο προϋπολογισμός αυτός στηρίζεται υποχρεωτικά σε αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Το επενδυτικό σκέλος δηλαδή των πραγμάτων σε αυτή την φάση αφορά αφενός με επενδύσεις που όπως είπατε τα έσοδα από τα έσοδα οι πόροι οι οποίοι πάνε για επενδύσεις αφορούν την ΣΑΤΑ, αφαιρούν μέρος των ΚΑΠ που είχαμε, κάποιο μέρος από τους ίδιους πόρους που είχε ο Δήμος, αλλά και τα έργα όπως είπατε πριν από διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα, Φιλόδημος, ΕΣΠΑ κτλ. Εγώ δεν θέλω να είμαι αυστηρός σε αυτόν τον προϋπολογισμό, τον πρώτο ο οποίος γίνεται, γιατί θα ήμασταν άδικοι. Η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία έρχεται λοιπόν περί το τέλος Ιανουαρίου, είναι αυτή η οποία δίνει την δυνατότητα πλέον, μεταφερόμενα και τα ποσά, καθώς και οι δράσεις του, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη του τρέχοντος έτους του 2019, λοιπόν, όλα αυτά, τότε δίνει τη δυνατότητα στην Δημοτική Αρχή να εκφράσει την πραγματικά, την πραγματική, την ρεαλιστική πολιτική της, αυτή την οποία εξήγηλε στον Οργανωτικό Λόγο και έπεισε για να την ψηφίσει. Και νομίζω ότι τότε πρέπει να είμαστε αυστηροί κριτές, γιατί πράγματι υπάρχουν κομμάτια μέσα τα οποία εύκολα μπορώ να πω λοιπόν και να παρατηρήσω και να πω, ξέρετε κάτι, άλλα μας λέγεται χθες και άλλα λέτε σήμερα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε μέσα στον προϋπολογισμό ότι αυτό που λέγαμε χθες ότι θα πάμε σε απαλωτρίωση του οικοπαίδου κάτω από το γήπεδο. Και εμείς ως Δημοτική Αρχή είχαμε βάλει ένα κωδικό μετά από πρόταση του κ. Ψαρά 110.000 ευρώ. Και αυτός ο κωδικός έχει μηδενιστεί τώρα. Είναι πολύ εύκολο να αρχίσω να πιάσω τέτοια κομμάτια και να πω ότι λέγατε χθες και εκεί είναι σήμερα. Λοιπόν, άρα εγώ δίνω λοιπόν το περιθώριο αυτό. Ούτως ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος, είναι 2 μήνες μέχρι τότε, είμαστε Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη. Λοιπόν, θα έχει την δυνατότητα η Δημοτική Αρχή αυτά τα οποία έχει πει και έχει εξαγγείλει να τα συμπεριλάβει και τότε θα είμαστε και αυστηροί κριτές κλπ. Εγώ θα ψηφίσω σήμερα τον προϋπολογισμό, αλλά σας είπα με το περιθώριο των 2 μηνών και επειδή πρέπει να τρέξει και τον Ιανουάριο θα είμαστε πιο απαιτητικοί και αυστηροί. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι αποτέλεσμα συμμετοχής όλων των παρατάξεων. Βέβαια, επειδή δεν γνωρίζω τις διαδικασίες γι' αυτό και καθυστέρησα ρωτώντας τον Μιχάλη να μου λύσει τις απορίες μου, ότι προηγείται μια διαβούλευση και με πολίτες κτλ. Για να δημιουργηθεί, εν πάση περιπτώσει, ένα βασικό πλαίσιο που είναι έρθει εδώ. Ωστόσο, ελπίζω όμως ότι στις αναμορφώσεις που θα υπάρξουν στο τέλος θα είναι με τρόπο τέτοιο που θα είναι ουσιαστικός ο λόγος και των όλων των παρατάξεων σε αυτό. Και αυτό το λέω γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να δημιουργηθεί η μέγιστη δυνατή συνοχή μέσα στη δημοτική ομάδα και κυρίως η συνευθύνη. Και θα εκλείψουν, τέλος πάντων, αυτές ως επιτοπλίστων οι διαφωνίες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα, επί της ουσίας και πάνω σε αυτά που είδα, παρατήρησα 2-3 κωδικούς, τους οποίους δεν έχω σημειώσει δυστυχώς, αλλά θυμάμαι σε τι αφορούν και θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά την αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας. Θα μπορούσε ο κύριος Πίκος να μας πει ποιο είναι το ποσό που έχει εισπραχθεί και όχι βεβαιωθεί από την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Ναι, εγώ θα ήθελα να ξέρω γενικά σε ό,τι αφορά σε δημοτική περιουσία και έχει, ναι. Καλό θα είναι, παρατήρηση, συγγνώμη, επειδή δεν τυχαίνει να είναι κάτι το μνήμο, ούτε να κουβαλά μαζί μου υπολογιστή, οποιασδήποτε απορίες επί το μνήμο. Ωραία, δεν θέλω να καθυστερήσω περισσότερο, ωστόσο, κύριε Πίκο, δεν πειράζει, γιατί έτσι κι αλλιώς ακόμα και το βεβαιωθέν ποσό αυτό, ακόμα και τα βεβαιωθέντα. 44.700. 44.700.
Και αυτό αφορά στο σύνολο από μισθώματα. Από την παραχώρηση, ας πούμε, πλατιών, παραλιών και τα όλα. Άρα λοιπόν εμείς εισπράττουμε συνολικά σαν Δήμος 44 χιλιάρικα το χρόνο μας από την ολική παραχώρηση των δομών, υποδομών, πλατιών, καταστημάτων κτλ. Αυτό... Ένα μεγάλο μέρος των πλατιών έχει πει ένα μεγάλο μέρος. Στο Ελληνικό Ταμείο είναι. Ωραία. Εγώ δεν σπράττω. Εμένα μου φτάνει που ακούστηκε το νούμερο αυτό. Όχι, μου φτάνει αυτό το 44.000 από όλη τη δημοτική περιουσία. Νομίζω πρέπει να το δούμε λίγο αυτό πιο σοβαρά και εκτενέστερα σε άλλη. Επίσης, το υπόλοιπο από οι οφειλές από προηγούμενα έτη που ανέρχονται σε 3 εκατομμύρια κάτι. Σε τι κυρίως θα αφορούν αυτά, το ξέρω, μπορούμε να το γνωρίζουμε. Το μεταφέρεται ένα υπόλοιπο, 3 εκατομμύρια και κάτι από οφειλές προηγουμένων ετών. Από 3. Ναι, πείτε μου. Αυτά, μπορούμε να έχουμε εικόνα περίπτωση. Είναι σε βάθος 20 ετίας, οποιαδήποτε χρέη δεν έχουν πληρωθεί, είναι βεβαιωμένα από το τύπο. Μέσα είναι, γιατί έχει γίνει η αρχική βεβαιωσύνη από ευρωσυνά, εξηγήσω και στον κύριο Μαστροκούφη και στον Δήμο και με ρωτήσατε και τον καταλογισμό είναι μέσα το ποσό. Δεν έχει γίνει η ταμιακή βεβαίωση όμως. Δεν έχει γίνει το ποσό αυτό. Δηλαδή είναι από ένα... Ναι, όπως πρέπει, δηλαδή έχει γίνει διαδικασία. Μέσα τα ποσά αυτά δηλαδή είναι και 2,5 πόσο είναι ακόμα. 2,800. Ωραία. Και το υπόλοιπο. Αυτό το ποσό αυτούσιο με βάση έναν τύπο αφαιρώντας 100.000 που υπολογίζεται ότι θα εισπράξουν στο έτος, μεταφέρεται στον 85 τώρα στις δαπάνες που είναι οι επισφαλείς, έτσι ώστε να μην φαίνεται, να μην υπάρχει έσοδο που δεν πρόκειται να εισπράξουμε, είναι αντιστοίχηση με τον 85 στις επισφαλείς, στις δαπάνες. Ωραία. Αντί εκατομμύρια δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, τα 2.800 αφορούν, το κατάλαβα. Τώρα. Μία πρόταση, ας πούμε, τοποθέτηση, που συσχετίζεται λίγο και με το θέμα διαφωνίας μας χθες που είχε να κάνει με την αύξηση του κονδυλίου για τα συσίτια και που είδα διάφορα κονδύλια μέσα στον προϋπολογισμό, όχι και ιδιαίτερα μεγάλα, μικρά μένα, αλλά που αφορούν σε αυτό, είναι προσανατολισμένα τέλος πάντων για τους άπορους συμπολίτες μας κτλ. Εγώ πιστεύω ότι καμία ουσιαστική ανάγκη σύντησης δεν καλύπτεται, δεν μπορεί να καλυφθεί από αυτά τα χρήματα και ούτε μπορεί και να το πράξει αυτό ο Δήμος, ούτε είναι υποχρέωσή του και είναι και προφανές μεταξύ μας ότι κυρίως άλλοι σκοποί εξυπηρετούνται από αυτά τα συσίδια. Θα προτιμούσα λοιπόν να έβλεπα ένα γενναιόδωρο προϋπολογισμό που θα είχε να κάνει, για παράδειγμα κάπου είδα, επιβράβευση μαθητών. Ένα αστείο κονδύλι, 600 κάτι, 900 κάτι ευρώ. Θα προτιμούσα λοιπόν να έβλεπα το σύνολο αυτών των χρημάτων που είναι να διατεθούν στους άπορους συμπολίτες μας, αυτά τα 5 χιλιάρικα από εδώ, 9 από εκεί και αφορούν σε συσίτια κτλ. Ως επιβράβευση των μαθητών ή ως χρηματοδότηση προγραμμάτων που συμμετέχουν μαθητές και μας εκπροσωπούν και μας αποφανερώνουν, θα το πω εγώ καλύμνικα, εκτός των συνόρων του νησιού μας. Θα ήθελα να μπορεί να δίδεται η δυνατότητα σε παιδιά που δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ τους εκτός Καλύμνου για οικονομικούς λόγους να συμμετάσχουν σε μια εκπαιδευτική εκδρομή. Θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, να αξιοποιούνται με ένα τέτοιο τρόπο ανταποδοτικό και πραγματικά ωφέλιμο και όχι με την παροχή μιας γαλοπούλας τα Χριστούγεννα ή ενός αρνιού του Πάσχα που στην τελική δεν καλύπτει και καμία ουσιαστική ανάγκη τους και λίγο πολύ φροντίζουν άλλοι γι' αυτό. Και αν είμαστε φιλές πλαγμοί όλοι, μπορούμε να το κάνουμε ο καθένας ατομικά. Αυτό. Αυτή η συνεδρίαση με πάει αρκετά χρόνια πίσω. Η τετραετία που κι εγώ υπήρξα αντιδήμαρχος οικονομικών σε αυτό το Δήμο. Τότε θυμάμαι, έφτιαχνα κι εγώ μία εισήγηση, όχι τέτοια, δύο σελίδες, συγκεντρωτική. Και στο τέλος έλεγα ότι ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός, είναι αναπτυξιακός, έχει κοινωνικό πρόσημο. Αυτό ήταν η κατακλείδα. Στον αντίποδα οι αντιπολιτεύσεις, το αντίθετο. Δεν είναι ρεαλιστικός, δεν είναι αναπτυξιακός, δεν έχει κοινωνικό πρόσημο και αυτό σχεδόν κάθε φορά γινόταν μέσα σε αυτή την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συνάδελφοι, νομίζω ότι και η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι κατά κάποιο τρόπο Δημοτικό Συμβούλιο έφτα τις ανάγκες, αλλά και οι εποχές που έχουν περάσει και οι συγκυρίες, μας επιβάλλουν να ξεφύγουμε από αυτά τα συνθήματα για να μπούμε στην ουσία του προϋπολογισμού. Όλοι λέμε, και καλώς τα λέμε, για τις παρεμβάσεις του κράτους, για τις παρεμβάσεις του παρατηρητηρίου, για τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Συνεργασίας των Δήμων, που μακάρι να αλλάξουν. Όμως μέχρι να αλλάξουμε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κατακτήσουμε και να ψηφίζουμε προϋπολογισμούς, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Και έχουμε ευθύνη όλοι σε αυτό. Τώρα, δεν θα μακρηγορήσω. Θα έλεγα ότι σε πολλά μπορώ να συμφωνήσω και με τους προαναλύσαντες. Όμως εγώ εδώ τι βλέπω. Βλέπω μια εισήγηση από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Πρώτη φορά τόσο τεκμηριωμένη. Είναι πολύ αναλυτική. Έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τους σχετικούς νόμους και εγκυκλίους. Έχει τηρηθεί η σωστή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εσόδων. Από εκεί και πέρα τώρα. Αυτό που δεν βλέπω είναι αυτό που είπα και στο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν βλέπω το σκέλος των αναπτυξιακών. Απουσιάζει και από την αυτό το προϋπολογισμό η αναπτυξιακή προοπτική που εμείς θα θέλαμε να δούμε. Όμως, θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε μια ευκαιρία στη νέα Δημοτική Αρχή με την αναμόρφωση να μας δείξει και το αναπτυξιακό της προφίλ. Αναμένοντας λοιπόν την αναμόρφωση και με τις παρατηρήσεις που κάναμε στη ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, εμείς θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Thank you.